Σε εκλογή νέου δημάρχου προχωρά το Δημοτικό Συμβούλιο Νικηφόρου Φωκάς στο Ρέθυμνο, καθώς ο σημερινός δήμαρχος Αντώνης Πατεράκης αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας, με αποτέλεσμα να είναι αδύνατο να ασκήσει πλέον τα καθήκοντά του. Ο επί 11 χρόνια δήμαρχος στο Δήμο Νικηφόρου Φωκά, Αντώνης Πατεράκης, νοσηλεύεται από τις 21 Οκτωβρίου σε πολύ σοβαρή κατάσταση στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Με δική του πρωτοβουλία και αξιοδότηση στην κόρη του, η οποία είναι η κυρία Ειρήνη Πατεράκη, και με προσωρινή διαταγή του μονομελούς πρωτοδικείου Ρεθύμνης, αφού ο κύριος δήμαρχος απεδέχθη λοιπόν την παρέτηση, μας εκκαινοποιήθηκε λοιπόν από την περιφέρεια Κρήτης, από το Γενικό Γραμματέα, με το υπαρήμο πρωτόκολλο 7933, η διαδικασία, η αποδοχή της παρέτησης από το αξίωμα του δημάρχου. Οι διαδικασίες για την εκλογή νέου δημάρχου ξεκίνησαν και οι αρχαιρεσίες θα γίνουν την ερχόμενη Κυριακή με ψηφοφορία μεταξύ των 13 συνολικά μελών του Δημοτικού Συμβουλίου. Και έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες ούτως ώστε να γίνει η εκλογή του νέου δημάρχου. Η εκλογή του νέου δημάρχου, όπως με ενημέρωσε ο κύριος Παπαδάκης, ο οποίος έχει το νομικό σκέλος, θα την κάνουμε την Κυριακή, την ώρα δεν έχουμε ακόμα αποφανθεί. Στο Δήμο Νικηφόρου Φωκά, να υπενθυμίσουμε, υπήρχε μόνο ένας συνδυασμός, αυτός του Αντώνη Πατεράκη. Οι μνηστήρες για τη θέση του Δημάρχου είναι, σύμφωνα με πληροφορίες, τουλάχιστον 4. Ανάμεσά τους και ο ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος Αποστόλης Αποστολάκης, για τον οποίο όμως πρέπει πρώτα να αποφανθεί το Δημοτικό Συμβούλιο για την επιστροφή του στο συνδυασμό. Και θα πρέπει λοιπόν να συζητηθεί στο Συμβούλιο και αυτό, ότι γίνεται η επανένταξή του στο συνδυασμό μας, μια και υπάρχει ένας συνδυασμός, το που θα αποφανθούν τα 3/4 του συνδυασμού, εάν θα πρέπει να ψηφίσει στην εκλογή του νέου Δημάρχου ή όχι. Έχουν λοιπόν ξεκινήσει όλες οι διαδικασίες. Επιπλέον, τα ονόματα που ακούγονται είναι αυτό του κυρίου Αναστασάκη, του κυρίου Λουτριανάκη και του κυρίου Τζίβη. Ο πλειοψηφών Δημοτικός Σύμβουλος Γιώργος Αποστολάκης ξεκαθάρισε πως δεν ενδιαφέρεται για τη θέση του Δημάρχου. Το Δημοτικό Συμβούλιο θα ψηφίσει αφού κατατεθούν πρώτα οι υποψηφιότητες. Δεν ξέρουμε πόσες θα είναι. Μία, δύο, τρεις. Και αν είναι δύο ή τρεις, τότε πρέπει να γίνει επαναληπτική εκλογή των δύο πλειοψηφών των συνδυασμών. Εκ νέου. Και όποιος λάβει έστω και μία ψήφο, θα γίνει με ο Δήμαρχος. Οι αρχαιρεσίες θα γίνουν την ερχόμενη Κυριακή.